την ήττα με παράταση κόντρα στον Ολυμπιακό, επικράτησε με 108-91, έχοντας τον Μάρκους Ντένμον μεγάλο αστέρι με 25 πόντους και 7 στα 8 τρίποντα, κόντεψε να κάνει ρεκόρ, δεν το κατέριψε πάντως για την Α1. Ο Αντετοκούμπο ήταν επίσης εξαιρετικός με 17 πόντους, 7 rebound, 3 κοψίματα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σούταρε με 62,5% τρίποντο, 16-25, ένα ρεκόρ, μια επίδοση καλύτερα, που τη χαρακτήρισε υπερφυσική ο Μάκης Κατράς. Από την άλλη πλευρά, ο Τσάβι Πασκουάλ έκανε λόγο για μεγάλη ικανοποίηση σχετικά με τους παίκτες οι οποίοι αντέδρασαν έπειτα από το DNP, που δεν αγωνίστηκαν δηλαδή, κόντρα στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Ντένμον για παράδειγμα, ή ο Αντετοκούμπο, ο οποίος αγωνίστηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Ο Προμηθέας έπαιξε χωρίς Μιλόσεβιτς και Φαγιέ, που είναι τραυματίες. Ο Χολ και ο Γκίκας ήταν οι καλύτεροι παίκτες για την ομάδα του Γιατρά. Περνάμε και στο Λαύριο, εκεί όπου έγινε.